και ελπίζω τη σημερινή σας συγκέντρωση, τους αγώνες που κάνετε ένα χρόνο τώρα για την επιβίωση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στον επισυνδυσμό, για την επιβίωση των εργαζομένων των ξεναγών, των τουριστικών συνοδών και όλων αυτών που εργάζονται γύρω από τις επιχειρήσεις στον τουρισμό. Η κυβέρνηση αρκείται στην αναστολή στα 5,34 ευρώ, αρκείται στην παράταση του Ταμείου Ανεργίας για 2 μήνες, αρνείται να παρατείνει το επίδομα ανεργίας για το 2021 σε όσους παρατάθηκε το 2020. Συνεχίζει μια πολιτική με ψίχουλα απέναντι σε έναν κλάδο που λέει ότι προσφέρει στην ελληνική οικονομία το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έως και 35%. Προσφέρει δηλαδή πλούτο που παράγεται από τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε μια τραγική κατάσταση. Μιλούν πάντα και λένε ότι δεν υπάρχει χρήμα. Όμως, αχτολός χρημάτων διοχετεύεται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και εδώ προωθούν το φιλικό περιβάλλον. Υλοποιούν όλα αυτά που εφαρμόζουν οι εργοδότες στους χώρους δουλειάς. Ετοιμάζονται για τη νέα επίθεση με κατάργηση του οκτάωρου, με κατάργηση της αμοιβής των υπεραιωριών, με αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου και μάλιστα επικαλούνται τους τσακωμούς, όπως είπανε, στα συνέδρια και έρχονται εδώ να υλοποιήσουν ένα νόμο που θα επιβάλλει τον νόμο και την τάξη. Αυτόν τον νόμο και την τάξη και αυτές τις δυνάμεις που θέλει η κυβέρνηση και η εργοδοσία για να κάνει κοινωνικό διάλογο, για να παίρνει εμπόδιο στους αγώνες και να υλοποιείται αυτή η αντεργατική πολιτική. Αυτή ήταν η συζήτηση που γινόταν τόση ώρα στη Βουλή για τα προβλήματα των εργαζομένων και ιδιαίτερα για τον επιστημό τουρισμό και όλους τους υπόλοιπους που είπα μένουν στα ίδια. Η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Ο αγώνας μπορεί να τα αλλάξει όπως ετάλλαξε το προηγούμενο διάστημα. Η κυβέρνηση λέει ότι μέχρι τέλος του μήνα θα καταθέσει τη ΣΑΠΗ ΔΕΛΤΑ προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, τις παροχές. Δεν δεσμεύτηκε όμως για όλους αυτούς που απορρίφθηκε μέχρι τώρα η αίτησή τους για κάποια παροχή ότι θα έχει αναδρομική ισχύ και θα πάρει πίσω αυτά που δικαιούνται με βάση την ασφάλισή τους. Εμείς σας καλούμε να συνεχίσετε τον αγώνα σας σε όλη την Ελλάδα, γιατί η κατάσταση θα είναι δύσκολη και τη νέα περίοδο. Δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με την πολιτική των ελάχιστων. Ελάχιστος μισθός, ελάχιστα δικαιώματα, ελάχιστη ζωή. Να βάλουμε μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Σας χαιρετώ και καλή δύναμη.